ένα πρωτοφανές περιστατικό για τα δεδομένα των Τρικάλων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Όμηρος στα χέρια αγνώστων έμεινε για μερικές ώρες ο πρόεδρος των Τρικαλών Βενζινοπολών Τάσος Γκούμας. Βρέθηκε τελικά δεμένος με χειροπέδες από διερχόμενους οδηγούς επί της οδού Πύλης. Το πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή των Τρικάλων άρχισε να εξελίσσεται από νωρίς το απόγευμα, όταν ο Τάσος Γκούμας απήχθη έξω από το σπίτι του με την απειλή όπλου. Λίγο αργότερα επικοινώνησε με τους δικούς του, λέγοντας πως τον έχουν απαγάγει. Είναι καλά στην υγεία του, ακούει ήχους, αλλά δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, ωστόσο λίγα λεπτά μετά τις 11 το βράδυ εντοπίστηκε από διερχόμενους οδηγούς, επί της οδού Πύλης, λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από το βενζινάδικό του. Οι απαγωγές πριν τον εγκαταλείψουν, του απέσπασαν χρηματικό ποσό της τάξης των 11,5 περίπου χιλιάδων ευρώ. Ο κ. Γκούμας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την τηλεόραση 10, αναφέρθηκε στο πρωτοφανές περιστατικό απαγωγής του. Το βράδυ πέσαμε θύμα απαγωγής, ληστείας και εγκατάλειψης. Παράγαν έξω από το σπίτι μου δύο κουκουλουφόροι ένοπλοι, με βάλαν σε μια κλούβα, με ληστέψανε και με εγκαταλείψανε πίσω από το Πύλης Μέγαρο. Κατάφερα να πάρω, με είχαν κινδυνευμένο με χειροπέδες, κατάφερα να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία, να τους δώσω που είναι η θέση μου, κατάφερα να βγω από την κλούβα που μου είχαν εγκλωβισμένο και να ζητήσω βοήθεια από το κατάστημα. Το χρηματικό ποσό που σας αποσπάσαν? Περίπου 11.500. Δεν έχω καθίσει για να το ακριβώς. Περίπου 11.500 ευρώ. Μάλιστα. Από την συμπεριφορά τους καταλάβατε αν ήταν Έλληνες, αλλοδαποί? Ας αυτά να μην τα πούμε, καλύτερα είναι να μείνω για την αστυνομία. Μάλιστα. Πάντως είστε συγκλονισμένος και όλη η τοπική κοινωνία, καθώς είναι ένα περιστατικό που εδώ στα μέρη μας τουλάχιστον δεν συνηθίζεται. Όχι, και γίνει για τον νομό μας, είναι πρώτη φορά που ξαναγίνει. Στα Τρίκαλα βρέθηκε το πρωί ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Άγγελος Κολοκοτρώνης, ο οποίος πλαισιωμένος από τα μέλη της τοπικής νομαρχιακής επιτροπής του κόμματος παραχώρησε συνέντευξη τύπου, αναφερόμενος στην άσχημη κατάσταση της χώρας, στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, αλλά και στις θέσεις του λαού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν τους Έλληνες. Ο βουλευτής στην εισήγησή του ανέφερε πως ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έχει πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης, με βασικότερο αυτό της ανεργίας. Πολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν δραματικές. Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολίτης απέναντι σε μια κατάσταση που παίρνει δραματικές διαστάσεις, με την ανεργία να ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο άτομα, δηλαδή περίπου το μισό ελληνικό ενεργό πληθυσμό, και ίσως αυτό είναι να είναι το βασικότερο ζήτημα της τρέχουσας επικαιρότητας. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που αφορούν γενικότερα το μέλλον αυτής της χώρας. Μια χώρα η οποία παρελήφθη από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κράτος και τίνει να γίνει, αν δεν έγινε, λυπάμαι που το λέω, προτεκτοράτο. Και προτεκτοράτο όχι της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά της Γερμανίας. Γιατί η Ευρώπη, αν μπορούσε να είχε σχηματοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, να συγκροτηθεί και να είχε οικονομική πολιτική συγκροτημένη, εξωτερική πολιτική και πολιτική η οποία θα αφορούσε την προστασία των μελών της σε ό,τι αφορά και τα εξωτερικά ζητήματα και τα ζητήματα της οικονομίας, θα μπορούσε κατά αυθεντικό τρόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κάθε χώρας. Αυτό που γίνεται τώρα είναι η πλήρης παράδοση στην κυρία Μέρκελ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός ούτε το δέχεται ούτε το ανέχεται αυτό. Και είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που λέει όχι στα θέσφατα της κυρίας Μέρκελ. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος της προεκλογικής εκστρατείας που αρχίζει. Να πούμε δηλαδή στους πολίτες ότι εμείς δεν παραδίδουμε την Ελλάδα σε καμιά κυρία Μέρκελ, δεν δεχόμαστε επιτηρητές, δεν δεχόμαστε τη γερμανική επικυριαρχία, δεχόμαστε μια Ελλάδα που είναι υπερήφανη, που ξέρει να λέει όχι όταν πρέπει, μια Ελλάδα η οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ίδια την ιστορία και την πορεία της σε αυτό τον χώρο, τον κρίσιμο χώρο που κατέχει από γεωστρατηγική πλευρά. Απαντώντας σε ερώτηση για τις πολιτικές κολοτούμπες του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, ο οποίος ψήφισε το μνημόνιο νούμερο 1, συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία και τελικά καταψήφισε το μνημόνιο νούμερο 2, ο κ. Κολοκοτρώνης υπεραμείνθηκε των πολιτικών πράξεων, τονίζοντας πως στήριξαν την κυβέρνηση Παπαδήμου ως κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Όταν όμως έγινε αντιληπτό πως η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν ήταν ικανή να προωθήσει τα συμφέροντα της χώρας, τότε το κόμμα του αποχώρησε.
Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν έκανε καμία κολοτούμπα. Η πολιτική, όπως και η ζωή, δεν είναι στατική. Εμείς, σε ό,τι αφορά το πρώτο μνημόνιο, είπαμε ναι στο άρθρο 1 μόνο, ώστε να πάρουμε τα χρήματα, τη δανειακή δηλαδή σύμβαση, και να μην μείνουν χωρίς συντάξεις και μισθούς οι πολίτες. Αυτός ήταν ο στόχος που είπαμε το ναι. Στο δεύτερο μνημόνιο, όταν τέθη θέμα εθνικής κυριαρχίας, φυσικά και αποχωρήσαμε. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός δεν είναι ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα. Είναι ένα πατριωτικό κίνημα σύμφωνα με την απόφαση του 4ου συνεδρίου του. Και σας θυμίζω ότι ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε θέσει 3 όρους για να μετάσχει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Δηλαδή, πρώτον, να μην μειωθούν μισθοί και συντάξεις. Δεύτερον, να μην έχουμε μείωση της εθνικής κυριαρχίας. Και τρίτον, να δούμε τι θα γίνει με το δράμα που ζει ολόκληρη η χώρα σε σχέση με τους λαθρομετανάστες, τους οποίους οφείλεται το 65% της εγκληματικότητας σε όλη τη χώρα. Αφού οι 3 όροι αυτοί δεν είχαν πληρωθεί, ήταν φυσικό να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση Παπαδήμου, στην οποία συμμετείχαμε, γιατί η δική μας άποψη και σκέψη και η επιθυμία και η ελπίδα ήταν να έχουμε μια κυβέρνηση εθνικής αντίληψης. Μόνο που αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να λέγεται εθνικής αντίληψης, τη στιγμή που ο κύριος Βενιζέλος, όταν επρόκειτο να πάρει αποφάσεις, παρουσία των 3 πολιτικών αρχηγών και του Πρωθυπουργού της χώρας, έσπευσε να πει ότι θα πρέπει να ρωτήσω τον κύριο Τόμσεν αν συμφωνεί με τις αποφάσεις μας. Εκεί ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο μόνος πολιτικός που ξέρει να χτυπάει και το τραπέζι να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι όταν χρειάζεται, είπε όχι, δεν το ανέχουμε αυτό, δεν ανέχουμε η πολιτική ηγεσία της χώρας μου να παίρνει εντολές από έναν υπάλληλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λόγους αξιοπρέπειας και συνείδησης επικαλείται ο μέχρι πρότινος πολιτευτής του ΛΑΟΣ Χρήστος Μακρυγιάννης στην επιστολή παραίτησής του από τις λίστες των υποψηφίων του ΛΑΟΣ αλλά και από μέλος του κόμματος που έστειλε στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, αναφέρει ο κ. Μακρυγιάννης: «Λόγοι προσωπικοί αλλά και καθαρά αξιοπρέπειας και συνειδησιακοί μου επιβάλλουν να μην δώσω τον εκλογικό αγώνα με ανθρώπους που δεν πιστεύουν στην ελληνική κοινωνία εναντίον των λαθρομεταναστών, αλλά και την προσβολή που έγινε στο πρόσωπό μου και των συναδέλφων μου αξιωματικών, αποκαλώντας μας μέσα από το χώρο του ΛΑΟΣ τραμπούκους. Επειδή η προσπάθειά μου δεν αναγνωρίστηκε, αλλά αντίθετα συκοφαντήθηκα, όταν πρώτος από όλους και μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αντέδρασα στη συμμετοχή του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση Παπαδήμου, προβλέποντας τα γεγονότα». Όπως συμβαίνει σε όλα τα κόμματα, άνθρωποι έρχονται και άνθρωποι φεύγουν. Στο δικό μας κόμμα, το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουμε φέρει κανένα με το ζόρι, όπως επίσης δεν καθάμε και κανένα με το ζόρι. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του, απευθύνεται και έχει απευθυνθεί σε κάποιον κόσμο συγκεκριμένο. Εγώ δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, το έχουμε απλά τα καλύτερα. Δεν σας προβληματίζει τα όσα ανέφερε στην επιστολή του? Όχι, δεν με προβληματίζει, γιατί αυτή η περίοδος για εμάς είναι η ώρα του αγώνα και των ευθυνών και αυτή η περίοδος για εμάς είναι πολύ κρίσιμη. Άλλωστε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η εκλογική μας βάση, στο βαθμό που μπορώ να ξέρω και έχω καταλάβει, συσπυρώνεται καθημερινά και δίνει έναν αγώνα το οποίο, και θα δώσει μάλλον έναν αγώνα ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν μας προβληματίζει, είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε συνήθες στην πολιτική ζωή της χώρας, πόλο μάλλον δε και στην πολιτική ζωή του νομού. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ως επτασφράγιση στο μυστικό κρατάει η γαλάζια κομματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Τρικάλων το τυχόν ενδιαφέρον που μπορεί να εκδήλωσαν στελέχη της για να πλαισιώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Τρικάλων. Και το πέπλο μυστηρίο πέφτει σε εκείνες τις περιπτώσεις που λέγεται ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις συμμετοχής πλην των γνωστών 7 ενδιαφερομένων στελεχών της, που πήγαν την Πέμπτη και υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στη γενική διαδικασία που ακολουθεί το κόμμα. Εκείνοι που είναι γνωστό και το παραδέχθηκαν και οι ίδιοι, ότι έχουν υποβάλει αιτήσεις συμμετοχής για να είναι στο ψηφοδέλτιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση, είναι η Ηλίας Βλαχογιάννης, Μιχάλης Ταμήλος, Κώστας Κρέκας, Νίκος Σακάς, Κώστας Τσουρφάκας, Απόστολος Τσαντίλας και Χρήστος Μαγειρίας. Κατέθεσα χθες, όπως όριζε η εγκύκλωση του κόμματος, την υποψηφιότητά μου στην τοπική νόδε, όπως και άλλοι συνυποψηφοί μου. Και αυτό που κάνω, που πρέπει να περιμένουμε τώρα, είναι την επιλογή από το γραμματέα και από τα αρμόδια όργανα των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι αισιόδοξος τόσο για την δικιά μου την υποψηφιότητα, όσο και για την επικείμενη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις προσεχείς εκλογές.
Βρισκόμαστε 1,5 με 2 μήνες πριν από τις πρόορες εθνικές εκλογές, οι οποίες έρχονται ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής ανομαλίας την οποία ζήσαμε επί 2,5 χρόνια με τη διακυβέρνηση της χώρας από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο κατάφερε να καταστρέψει και να διαλύσει όσα όλα αυτά τα χρόνια ο ελληνικός λαός με θυσίες και με μόχθο κατάφερε να δομήσει. Σε αυτές τις πρόορες εκλογές, οι οποίες θεωρητικά είναι οι πιο κρίσιμες της μεταπολιτευτικής περίοδου, η Νέα Δημοκρατία κατακτήσε τα ψηφοδέλτιά της. Λένε ότι στις πιο δύσκολες εποχές η κοινωνία σπρώχνει μπροστά τους καλύτερους. Λένε επίσης ότι κανένας δεν πρέπει να αρνείται τη συμμετοχή του όταν πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει έστω στον ελάχιστο βαθμό, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το δράμα το οποίο ζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Στην κατεύθυνση αυτή θεώρησα χρήσιμο να συνδράμω στη βοήθεια που μου ζητήθηκε από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στην κατεύθυνση της ανανέωσης την οποία φιλοδοξεί να δώσει μέσα από την παρουσία νέων προσώπων στα ψηφοδέλτια, τα οποία θα σηματοδοτούν κάποια πράγματα. Θα σηματοδοτούν το άθαρτο, την μη ενασχόλησή τους όλα αυτά τα χρόνια με καταστάσεις και με σημειολογία τα οποία πλήγωσαν τους Έλληνες. Θα προέρχεται μέσα από το χώρο της εργασίας, μέσα από το χώρο του καθημερινού μόχθου, θα γνωρίζει τα προβλήματα και θα μπορεί να λειτουργήσει σε μια κατεύθυνση επίλυσής τους. Στη λογική λοιπόν αυτή κατέθεσα την υποψηφιότητά μου. Είναι πλέον στην ευχέρεια του κόμματος μέσα από το σύνολο των υποψηφιοτήτων οι οποίες χθες κατατέθηκαν στην Ομαρχιακή Επιτροπή να επιλέξει αυτούς που πιστεύει ότι μπορούν να εκπροσωπήσουν καλύτερα όλα αυτά που προανέφερα. Λαμβάνοντας υπόψη το παλαγικό αίτημα για ανανέωση και αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό του τόπου, κατέθεσα χθες το απόγευμα και εγώ με τη σειρά μου την υποψηφιότητά μου για το χρήσμα του υποψηφίου βουλευτή στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το δικαίωμα του απλού πολίτη να εκφραστεί μέσω ενός εκπροσώπου του, ο οποίος θα εκπροσωπεί την μεσαία και λαϊκή τάξη στα Τρίκαλα, θα έχει ως μόνο γνώμονά του την ανάπτυξη του νομού του. Και θα ήθελα να σας πω ότι από εδώ και πέρα εχθρός μας είναι η ενεργεία, το κατεστημένο, ο πολυακομματισμός και το χθες. Η αίτησή μου ήταν καθαρή, έγινε άνευ όρων, ανταλλαγμάτων και εξαρτήσεων. Η χώρα μας διέρχεται δίχως καμία αμφιβολία μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Οι εθνικές εκλογές που είναι μπροστά μας είναι οι κρισιμότερες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Θα κληθούμε να επιλέξουμε την ελπίδα έναντι του φόβου, την ενότητα έναντι του διχασμού. Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μοναδική, σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική δύναμη, που με συγκεκριμένη πρόταση έρχεται να δώσει προοπτική εξόδου από την κρίση και επιστροφή στην ανάπτυξη. Σε αυτή τη συγκυρία έχουμε όλοι χρέος και ειδικά οι νέοι άνθρωποι να είμαστε παρόντες και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Η υποψηφιότητά μου για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται. Θέτω την υποψηφιότητά μου ζητώντας από τους πολίτες να δουλέψουμε μαζί, θέτοντας νέους στόχους και αλλάζοντας όλα όσα μας έφεραν έως εδώ. Έχω θέσει την υποψηφιότητά μου πράγματι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, στην Όδο Τρικάλων. Το θέμα που έθεσα και οι τρόποι που με έκαναν να κινήσω κάτι τέτοιο και να είμαι υποψήφιος ξαφνικά, γιατί το όνομά μου έσκασε σαν βόμβα, να το θέσουμε έτσι, είναι ότι τίποτα σε αυτόν τον τόπο δεν βλέπω να προωθείται, και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα δηλαδή, να προωθείται τον τελευταίο καιρό πιο πολύ, να υπάρχει ένα θέμα ανάπτυξης, να μιλάνε όλοι για μια ανάπτυξη που δεν υπάρχει και δεν φαίνεται πουθενά, βλέπουμε ύφεση μεγάλη. Και το άλλο βασικότερο είναι ότι είμαι από μια χτινοτροφική οικογένεια και είμαι χτινοτρόφος στο επάγγελμά μου, και βλέπω ότι ο νομός Τρικάλων είναι χτινοτροφικός πάνω από 60%, και αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορεί να τους καταλάβει κανένας, και δείχνουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν, άλλο αν υποθέτουν ότι ναι, αλλιώς έτσι, γιατί
Κάποιοι πιθανόν δεν ξέρουν τι σημαίνει κτηνοτροφία, ξέρουν μόνο στις λέξεις τι είναι. Δεν ξέρουν στην πράξη τι σημαίνει κτηνοτροφία και τι μπορεί να νιώσει ένας κτηνοτρόφος και τι περνάει ένας κτηνοτρόφος. Και αυτό με όθησε ακόμα πιο πολύ να μπω στην πολιτική κατά κάποιο τρόπο αυτή την περίοδο, για να μπορέσω, αν μπορέσω και αν με ψηφίσουν, αν θέλουν και πάρω μια θέση στο κόμμα και έχω μια άποψη που θα ακούγεται σαν στέλεχος, σαν βουλευτής ή σαν οτιδήποτε μπορεί να βγει από αυτό που κάνω, τη υποψηφιότητα που έχω θέσει, να μπορέσω να στηρίξω του κλάδου μου τα ζητήματα που τα ξέρω εκ πείρας, έχω γνώση πλήρη, να μπορέσω να τα στηρίξω καλύτερα και να έχουν οι άνθρωποι εδώ πέρα, οι ψηφοφόροι και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, από την άποψη που μπορώ να θέσω ή από το κοινοβούλιο αν είμαι ή οτιδήποτε άλλο ή σαν κομματικό στέλεχος πλέον, να μπορώ να θέτω μια άποψη που να έχει βάση στην πραγματικότητα και όχι στο υποθέτω και στο νομίζουμε. Αυτό είναι που με έχει κάνει να θέσω την υποψηφιότητά μου και αυτό είναι που μου δίνει θάρρος για να συνεχίζω και να προσπαθώ για το καλύτερο. Ανεξαρτήτως πάντως της επικοινωνιακής τακτικής που έχει αποφασίσει επί της συγκεκριμένης διαδικασίας να ακολουθήσει η γαλάζια τοπική οργάνωση, οι τελευταίες πληροφορίες που υπήρχαν μέχρι χθες έκαναν λόγο ότι υπήρξε ιδιαίτερη αγωνία για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή δύο γυναικών στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Και από αυτού του θέματος λέγεται ότι δέχθηκε πρόταση από το Προεδρείο της ΝΟΔΕ η κυρία Μαρία Γιαννοτάκη, που είναι και εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής της Τοπικής Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να κατέλθει υποψήφια, χωρίς αυτό και πάλι να σημαίνει ότι έχει απαντήσει θετικά στις πιεστικές προτάσεις που δέχθηκε. Η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει σήμερα. Αυτό δήλωσε κληθείς να σχολιάσει τους λόγους που τον οδήγησαν να θέσει υποψηφιότητα για υποψήφιος βουλευτής Τρικάλων, ο πρώην νομάρχης Τρικάλων και αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας Ηλίας Βλαχογιάννης. Όπως ανέφερε, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα στη χώρα και να τη βάλει σε τροχιά ανάπτυξης. Όπως είχα πει από καιρό, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση της παράταξης και του κόμματος και εκτιμώ ότι με τις μικρές μου δυνάμεις θα μπορέσω να συμβάλλω κι εγώ στον δύσκολο αγώνα που δίνουμε για την κατάκτηση της αυτοδυναμίας. Αυτές οι εκλογές είναι οι πιο κρίσιμες μετά τη μεταπολίτευση. Όλοι ξέρουμε τι διακυβεύεται. Διακυβεύεται η παραμονή της χώρας μας στη ζώνη του ευρώ, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δυνάμεις που λένε όχι στο ευρώ και έξω από την Ευρώπη και υπάρχουν δυνάμεις που λένε ναι στο ευρώ και μέσα στην Ευρώπη. Εμείς πιστεύουμε ότι η επόμενη μέρα πρέπει να είναι η μέρα της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη του Σαμαρά. Κάθε ψήφος που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς ευνοεί την παραμονή της σημερινής κατάστασης και του σημερινού δομημένου κράτους. Εκτιμώ ότι αυτό δεν το θέλουν οι πολίτες. Γι' αυτό θα μας δώσουν τη δύναμη μέσω της ψήφου τους να εφαρμόσουν μια άλλη πολιτική που θα περιέχει τη λέξη ανάπτυξη στην πραγματικότητα και στην ουσία της πολιτικής της, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα για το αύριο του τόπου. Στις έδρες των τεσσάρων καλλικράτειων Δήμων θα στηθούν κάλπες στα Τρίκαλα στις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές και την ανάδειξη νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση 10 το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος, κ. Στραγάνης. Συνολικά σε όλη τη χώρα θα στηθούν περίπου 1.000 κάλπες, που θα είναι κατανεμημένες κατά περίπτωση αλλού σε καλλικρατικούς Δήμους και αλλού σε καποδιστριακούς. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος κατανομής των κάλπων και τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ θα ανακοινωθούν στον διαδικτυακό τόπο. Η Κυριακή που έρχεται είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μεγάλη μέρα η οποία θα σηματοδοτήσει και την πορεία της Δημοκρατικής Παράταξης αλλά και την πορεία της χώρας. Θεωρούμε ότι οι τρικαλινοί πολίτες όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες, φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία, να στηρίξουν τη διαδικασία η οποία εκλέγει τον επόμενο αρχηγό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και έχω την αίσθηση ότι η ανταπόκρισή τους θα είναι ανάλογη της πραγματικά κρίσιμης περίοδου που διανύει η χώρα αλλά και γενικότερα η ευρωπαϊκή ζώνη. Τα μηνύματα όμως που έρχονται από την κοινωνία δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το κυβερνόν κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε, αναφέρεστε προφανώς σε κάποια δημοσκοπικά ευρήγματα τα οποία φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη στιγμή και την αίσθηση που έχει το εκλογικό σώμα. Όμως εγώ πιστεύω ότι με αφετηρία την Κυριακή και με έναν ξεκάθαρο πολιτικό λόγο μέχρι τις ερχόμενες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει το στίγμα του, κάνοντας ένα καινούριο ξεκίνημα μέσα από μια ανασυγκροτική διαδικασία. Θα προσπαθήσει να προσεγγίσει ξανά εκείνα τα στρώματα που διαχρονικά το στήριζαν και τα οποία έχουν την αίσθηση, νομίζω, ανεξάρτητα από την πικρία, δικαιολογημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό που εκφράζουν δημοσκοπικά, ότι
αυτό που έχει μέλλον είναι ένα μεγάλο Πασόκ και όχι ένα μικρό συγκεκριμένο Πασόκ. Για την πατρίδα μας, για την πορεία προς τη σωτηρία αυτής, για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης, για την μείωση της ανεργίας, γιατί είναι κακό να χρεώνουμε όλα στην τελευταία διετία. Το Πασόκ έτυχε την τελευταία διετία να έχει τις τύχες της χώρας στα χέρια του μετά από μια πορεία δεκαετιών η οποία συσσόρευσε όλα αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως λάθη γίναν, καθυστερήσεις υπήρξαν, όμως αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αναιρέσει τον ιστορικό ρόλο που έπαιξε το Πασόκ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες και οι Τρικαλινοί πολίτες θα κρίνουν και με ιστορικά κριτήρια και με κριτήρια προοπτικής και όχι με συναισθηματικά απλά κριτήρια οργής και αγανάκτησης. Οι νέοι συνεταιρισμοί που θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους απασχόλησε την ημερίδα την οποία διοργάνωσε η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαμπάκας στην Βασιλική Τρικάλων. Στην ημερίδα, μεταξύ άλλων, μίλησαν η Διευθύντρια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαμπάκας, κυρία Λόρεν Κασοπούλου, ο μελετητής Μάκης Ιακουβάκης και ο Ντίνος Μπλιάτσας, νομικός σύμβουλος ΕΑΣ σε θέματα νέου νόμου. Πρέπει λοιπόν να εμπιστευτείτε τον νέο συνεταιρισμό. Εμείς σας καλούμε να συγχωνευτεί και ο συνεταιρισμός της Βασιλικής, αυτόν τον μεγάλο συνεταιρισμό, και όλοι μαζί να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εγώ στην Ένωση Καλαμπάκας ως νέα διευθύντρια σας καλώ να έρθετε στο γραφείο. Υπάρχουν προβλήματα, πολλά προβλήματα, αλλά μπορούμε μέσα από την κουβέντα, τη συζήτηση να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Ειδικά αυτή την περίοδο που με τα εφόδια έχουμε κάποιες δυσκολίες και εσείς και εμείς, θέλω να πλησιάσετε τους υπαλλήλους της Ένωσης και εδώ στην Βασιλική και πάνω στη Καλαμπάκα και να συζητήσετε από τώρα τι λιπάσματα θα πάρετε, γιατί πρέπει να σας πούμε ότι ανάλογα από το είδος του λιπάσματος της εταιρείας που θα πάρετε, θα είναι και διαφορετική πιστωτική πολιτική. Έρχονται κάποιοι και διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούμε πλέον να δώσουμε πιστώσεις τόσον χρόνο. Μέχρι τώρα η Ένωση δανείζονταν πριν από 2 χρόνια με 3%. Καταλαβαίνετε ότι όταν δανείζεσαι με 3% και υπάρχει και τράπεζα να σε δανείσει, μπορείς να κάνεις πιστωτική και 1 χρόνο. Σήμερα όμως που δανείζεσαι με 12% και οι τράπεζες δεν δανείζουν γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα, οι τράπεζες δεν έχουν λεφτά, καταλαβαίνετε ότι και για την Ένωση είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό σύντομα ελάτε να κουβεντιάσουμε, να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Το 2012 να το γιορτάσουμε γιατί 1 δισεκατομμύριο παγκόσμιοι πολίτες είναι συνεταιρισμούς που δίνουν μέσα σε 200 εκατομμύρια πολίτες και εμείς το καλύτερο εργαλείο του κόσμου το ψιλοξευτείτε σας. Από τις 7.000 συνεταιρισμούς, μόνο 3.500 γράφτηκαν σε ένα μητρό που άνοιξε το Υπουργείο με τον νέο νόμο, από τους οποίους 3.500 μόνο 700 είχαν τζίρο πάνω από 50.000 ευρώ, δεν έκαναν τίποτα. Ξανά άκουσαν την τελευταία πρόεδρο και βρήκαν τις φραγκέτες στην τζέπη, δεν ρίξε κανένα στο τίτλο. Χθες το βράδυ ήμουν σε χωριό στους Χαλκιάδες Πασάλων, είχα ξαναπάει πριν από 20 μέρες. Ξέρανε για 3 συνεταιρισμούς. Πριν από 10 μέρες μάθαμε ότι είναι 4 και χθες το βράδυ ήταν 5. Σε ένα χωριό με 150 οικογένειες. Αγρότες 25. Είναι σε παιδιά. Πολιτικό, βάλτε πολιτικό. Ναι, λοιπόν, τι κάναμε. Είναι πολιτική. Ο συνδεσμός δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο συνδεσμός. Δεν είναι αγροτικό σύλλογο. Φτιάξτε συλλόγους, παλεύετε για τα δικαιώματά σας, κάντε ό,τι θέλετε. Ο συνεταιρισμός είναι επιχείρηση μικρών παραγωγών. Η παρουσίαση του προγράμματος σπουδών για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας της πρώτης λυκείου ήταν το βασικό αντικείμενο της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού της εταιρείας Κλιάφα. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι Σύνδεσμοι Φιλολόγων Ομών Τρικάλων και Καρδίσας σε συνεργασία με την Σχολική Σύμβουλο Φιλόλογο Τρικάλων, κυρία Ιουλία Κανδύλα, και τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Καρδίσας, κύριο Θωμά Μπεκλιβάνη. Εισηγητής ήταν ο καθηγητής γλωσσολογίας ελληνικής γλώσσας και διδακτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος της Επιτροπής Σύνταξης του Νέου Προγράμματος Σπουδών, κ. Κώστας Ντίνας. Η απόψινή εκδήλωση οργανώνεται σε συνεργασία με τον κ. Θωμά Μπεχλιβάνη, που είναι σχολικός σύμβουλος Καρδίτσας και προϊστάμενος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, και με τη συνεργασία των 2 συνδέσμων φιλολόγων, και του νομού Τρικάλων και του νομού Καρδίτσας.
Η απόψινή συνάντησή μας έχει στόχο να παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα σπουδών για τη γλώσσα της πρώτης λυκείου. Και εισηγητής θα είναι ο κύριος Κώστας Ντίνας, καθηγητής γλωσσολογίας, ελληνικής γλώσσας και διδακτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που είναι μάλιστα και ένας από τους συντάκτες του προγράμματος αυτού. Ο στόχος της απόψινής εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το νέο πρόγραμμα σπουδών και με βάση μια συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας που έχουν ήδη στα χέρια τους, να συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με το θέμα αυτό, να γίνουν παρατηρήσεις, προτάσεις για την πορεία του νέου προγράμματος. Ως σχολική σύμβουλος, τι προβλήματα έχετε εντοπίσει έτσι και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όσον αφορά στο μάθημα των φιλολόγων και σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά? Λοιπόν, είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για μένα, γιατί έχω αναλάβει μέσα Ιανουαρίου, οπότε ήταν μέσα στους δύο πρώτους μήνες η πρώτη επαφή μου με τα σχολεία των Τρικάλων. Υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται και με την πρώτη λυκείου κυρίως, όπως επίσης και με το θέμα των πιλωτικών γυμνασίων, αλλά ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχω παρατηρήσει. Είναι όμως πολύ μικρό και σύντομο το χρονικό διάστημα. Προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών στην πρώτη λυκείου. Είναι νέα προγράμματα σε όλα τα φιλολογικά μαθήματα και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να εφαρμοστεί σωστά το νέο αυτό πρόγραμμα. Είναι η συνέχεια των πιλωτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε κάποια από τα γυμνάσια της περιφέρειας, 4 συγκεκριμένα. Ιδιαίτερη φροντίδα δεν υπήρξε για μια πολύ συστηματική επιμόρφωση, ειδικά στο Λύκειο, και γι' αυτό το λόγο ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη Λυκείου και γι' αυτό συντονίζουμε και οργανώνουμε όλα αυτά τα σεμινάρια ενημέρωσης και επιμόρφωσης, ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Διεξάγεται αύριο στα Τρίκαλα ο 5ος ημιμαραθώνιος, που είναι στη μνήμη του ιδρυτή του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων, Θανάση Σταμόπουλο. Η εκκίνηση του ημιμαραθωνίου θα δοθεί από την κεντρική πλατεία της Καλαμπάκας και ο τερματισμός θα γίνει στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Φέτος ο ημιμαραθώνιος έχει και μία ιδιαιτερότητα, καθώς έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μιας και μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν από τις εγγραφές των αθλητών θα διατεθούν στο Ίδρυμα Στέγη. Μάλιστα, στο χώρο της κεντρικής πλατείας, όπου βρίσκονται τα περίπτερα του 5ου ημιμαραθωνίου, έχει στηθεί και ένα ειδικό περίπτερο τη στέγη ειδική και θεραπευτική αγωγή. Του Ιδρύματο δηλαδή που λειτουργεί στην πύλη Τρικάλων. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε του διοργανωτέ, οι οποίοι εμπεριέλαβαν και τη στέγη μέσα και με την συμμετοχή που δίνουν για την εγγραφή του, δίνουν και ένα ποσό στη στέγη. Και εκτό αυτού, μα δώσανε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε με εκθεσιακό περίπτερο με έργα των παιδιών σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων με έργα των παιδιών προ πώληση. Εμείς που συμμετέχουν στηρίζουν τα παιδιά της στέγης, τα προϊόντα τους τα αγοράζουν, τα παράγουν εκεί. Ναι, έχουν ιδιαίτερα φιλάνθρωπα αισθήματα και αυτό φάνηκε και μόνο από τη σκέψη τους να δίνουν ένα ποσό σε εμάς. Φαντάζομαι ότι είστε αρκετά ικανοποιημένοι από αυτή την πρωτοβουλία. Πάρα πολύ και θα χαιρόμασταν αν ανταποκρίνονταν και άλλοι φορείς σε αυτό που κάνανε οι διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Φέτος, μαζί με την εγγραφή των αθλητών, οι αθλητές είχαν την επιλογή να καταθέσουν και κάποια λεφτά στη στέγη να βοηθήσουμε το Ίδρυμα. Μαζευτήκαν ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Επίσης έχουν στήσει εδώ πέρα από ό,τι δείξατε το περίπτερο, που θα πουλάνε προϊόντα τους να ενισχυθεί περαιτέρω το Ίδρυμα. Και έχουμε ετοιμάσει και κάτι για αύριο σε συνεργασία με τη διευθύντρια εδώ πέρα, την Κατερίνα Αλεξίου. Με συγχωρείτε. Κατά τις 12 η ώρα, που θα αρχίσει να αραιώνει λίγο η ροή των μαραθωνοδρόμων που θα τερματίζουν, 20 παιδάκια από το Ίδρυμα, που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, θα τρέξουν συμβολικά τα τελευταία 500 μέτρα της διαδρομής, να τα χειροκροτήσει ο κόσμος, να πάρουν το μετάλλιό τους και είναι πολύ χαρούμενα και αυτά γι' αυτό από ό,τι μας είπανε. Αυτά. Η διοργάνωση βαίνει καλώς, έτσι βλέπουμε. Η διοργάνωση βαίνει καλώς, η πλατεία γέμισε από Σάββατο φέτος, ενώ πέρυσι ήταν μονοήμερο. Φέτος είναι Σαββατοκύριακο εκδηλώσεων. Οι αθλητές που θα τρέξουν θα ξεπεράσουν τους 1.400 συνολικά με τα παιδάκια. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού σε μια πόλη που φημίζεται για τον αθλητισμό και για την κουλτούρα της αθλητική. Σάββατο 17 Μαρτίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αλεξίου, του ανθρώπου του Θεού. Με αφορμή την εορτή του Αγίου, εορτάζει και πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Τρικάλων, το οποίο είναι αφιερωμένο με εγκαινιασμένη Αγία Τράπεζα στον Όσιο Αλέξιο. Το απόγευμα της Παρασκευής εψάλλει ο μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός του Αγίου Αλεξίου Μεταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, καθώς και η τρίτη στάση των χαιρετισμών της Θεοτόκου,
χώρους Αττούντος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών, κύριο Αλέξιο. Μεταξύ τα ονομαστήριά του Άγιο σήμερα, εορτή του Αγίου Αλεξίου και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών κ. Αλέξιος, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της τοπικής εκκλησίας από το 1981. Ο Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Αλέξιος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932. Σπούδασε θεολογία στην Αθήνα, χειροτονήθηκε το 1954 διάκονος και το 1961 πρεσβύτερος. Διετέλεσε καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή Ξάνθης και παράλληλα ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης. Εξελέγει το 1976 τιτουλάριος επίσκοπος Διαυλίας και το 1981 ανέλαβε επιμενάρχης της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκης και Σταγών. Ένα τσουβάλι με 25 κιλά πατάτες νευροκοπίου είχαν την ευκαιρία να προμηθευτούν οι τρικαλινοί δικαιούχοι που απογράφηκαν για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου Τρικαίων και οι οποίοι ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Η διαδικασία της διανομής ξεκίνησε το πρωί, παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Ζήση Γκουγκοστάμου, ο οποίος μίλησε σχετικά στην τηλεόραση 10. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο των Πολυτέκνων φέραμε μαζί περίπου στους 5 τόνους πατάτες, δηλαδή 200 σακιά πατάτες. Έχουμε ήδη καταρτήσει τη λίστα μέσα από την Πρόνοια, όποιο πραγματικά, γιατί απευθυνόμαστε στους ανασφάλιστους και στους άνεργους και γενικότερα στους άπορους που έχει καταγράψει ήδη η Πρόνοια. Έχουμε σήμερα περίπου έχουμε μια λίστα με 120 άτομα. Μέχρι τώρα μας έχουν επισκεφτεί περίπου στα 50 άτομα, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι το μεσημέρι θα περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Θεωρώ και ότι και την άλλη εβδομάδα καταρτίζεται και άλλη λίστα, μέχρι που να εξαντληθούν όλα τα σακιά. Είναι μια προσπάθεια την οποία έτσι κι αλλιώς σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, πράγματι σε αυτές τις οικογένειες που απευθυνόμαστε, έχουν σοβαρό πρόβλημα. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Μέσα από το κοινωνικό παντοπολείο, μέσα από ένα τσουβάλι πατάτες, μέσα από οποιαδήποτε προσπάθεια μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε, γιατί η σημερινή οικονομική συγκυρία πράγματι στις οικογένειες τις έχει φέρει σε απόγνωση. Αυτό κάνουμε, αυτούς θέλουμε να βοηθήσουμε και πραγματικά αυτή η βοήθεια πρέπει να φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν τουλάχιστον να έχουν τα στοιχειώδη. Ποια είναι η ελάχιστη ποσότητα της πατάτας που προμηθεύουμε? Δίνουμε ένα τσουβάλι στην κάθε οικογένεια, 25 κιλά και στοιχίζει 5 ευρώ. Νομίζω πως είναι τιμή, δεν το συζητάμε, είναι συμβουλική η τιμή, προκειμένου και εμείς να πληρώσουμε αυτό τη μεταφορά. Το κόστος έτσι και αλλιώς, τη μεταφορά όμως, το φορτηγό που μας έφερε εδώ την πατάτα, νομίζω πως πρέπει και εμείς να δώσουμε τα χρήματα αυτά σε αυτούς τους ανθρώπους. Την καθιερωμένη ετήσια επίδειξη νηφικών βαπτιστικών με τον τίτλο «Γάμος 2012» θα παρουσιάσει την προσεχή Κυριακή 18 Μαρτίου στις 6 το απόγευμα ο οίκος νηφικών Ποσειδόνιας στη Φαρκαδόνα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πλησωθεί μουσικά από γνωστούς καλλιτέχνες θα γίνει και κλήρωση με δώρα, ένα νηφικό και ένα δερμάτινο ένδυμα. Είναι η πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση παρουσίαση της επίδειξης νηφικών και βαπτιστικών από τις επιχειρήσεις του Ποσειδόνιου και το Μέγαρο Παλαμά, δεξιώσεις, κέτερινγκ, νηφικά, βαφτιστικά κτλ. Είναι μια επίδειξη η οποία παρουσιάζει προϊόντα, δηλαδή τα είδη του γάμου, τα οποία προέρχονται κάθε χρόνο από διεθνή δειγματισμό. Δηλαδή, πέρυσι ήταν ο 44ος, το καλοκαίρι ήταν ο 45ος, τώρα είναι ο 46ος διεθνής δειγματισμός, ο οποίος γίνεται στο Εκκλησιακό Κέντρο Αθηνών. Και η περιοχή μας εδώ έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει όλα αυτά τα οποία θα μπορούσε να τα δει στο Παρίσι, στο Λονδίνο ή στην Αθήνα ή στο Χίλτον ή οπουδήποτε. Μπορεί να τα δει στο κέντρο του Ποσειδόνιου, στη Φαρκαδόνα, που τα παρουσιάζει ο οίκος νηφικών του Ποσειδόνιου. Είναι μια ευκαιρία για την περιοχή μας να θαυμάσετε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και έχετε την ευκαιρία να πιείτε το καφεδάκι άνατα
η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα διασκεδάσετε με τον Παπαματθαίο, με τον Πάο για την Ευδοκία. Στην επίδειξη γίνεται μία κλήρωση δώρο, ένα νηφικό για νύφες οι οποίες παντρεύονται το 12. Οπουδήποτε και αν κάνουν το γάμο, άσχετα αν το κάνουν στο Ποσειδόνιο ή στο Μέγαρο Παλαμά, θα μπουν στην κλήρωση. Μόνο οι νύφες που παντρεύονται το 12. Είναι ένα δερμάτινο του οίκου Κουκουράβα, είναι δύο τούρτες από τα Ζαχαροπλαστεία Μέλισσα. Είναι μία βραδιά ευχάριστη και πέρα από το ευχάριστη θα δείτε και τι παίζει στη μόδα του νηφικού σε όλο τον κόσμο. Θα σας περιμένουμε. Να σας υποδεχθούμε, να σας φιλοξενήσουμε και να περάσετε ευχάριστα ένα ωραίο απόγευμα. Σας καλούμε να έρθετε.